Λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι σε συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας που μιλήσαμε για την Κίνα. Και όταν μιλάμε για την Κίνα, οπωσδήποτε όλων μας το μυαλό πάει στην παγκοσμιοποίηση. Σήμερα θα κάνει μία εισήγηση ο Αντώνης ο Τρυφίλης για την παγκοσμιοποίηση και μετά εγώ θα σας παρουσιάσω μερικά ευρήματα από το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σε σχέση με αυτήν. Ύστερα θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία συζήτηση. Λοιπόν, Αντώνη Τρυφίλη, έχεις το λόγο. Ήθελα να πω πριν μπούμε στο θέμα ότι υπάρχουν δύο θέματα που θέλω να υπογραμμίσω. Είναι το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια ιστορία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η πρώτη παγκοσμιοποίηση, η λεγόμενη περιφερειακή παγκοσμιοποίηση, έχει υπογραμμιστεί και έχει την έχει δουλέψει πολύ ο Άγγελος ο Χανιώτης, ο καλύτερος, ο γνωστότερος στον κόσμο ειδικός ιστορικός στην ελληνιστική περίοδο και ο οποίος μιλάει για την εποχή των ελληνιστικών χρόνων όπου τα διάφορα βασίλεια άλλη δουλειά δεν είχαν από το να σκοτώνονται μεταξύ τους. Κάνανε δηλαδή πολέμους ο ένας εναντίον του άλλου για να αποκτήσουν την ισχύ και τα χρήματα που χρειαζόντουσαν για να σταθεροποιήσουν την παρουσία τους. Όμως, στο ενδιάμεσο, κάποια στιγμή όμως, πάντα τα λέει αυτά ο Άγγελος ο Χανιώτης, ο οποίος παρόδο είναι και αδερφός του παλιού μας συναδέλφου, του Τάσου, λέει ότι σταμάταγαν τον πόλεμο, γιατί δεν είχαν να φάνε πια, δεν είχαν προϊόντα να μπορέσουν να τραφούν και κάνανε εμπορικές συναλλαγές. Η πρώτη λοιπόν παγκοσμιοποίηση περιφερειακή συνέβη εκείνη την εποχή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όταν αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή να ασχοληθώ με την παγκοσμιοποίηση και με τα θέματα που άπτονται αυτής, βασικά είχα υπόψη μου ότι το να δεις ένα θέμα από κοντά είναι πολύ πιθανό να χάσεις την ουσία και να εμπλακείς τις ιστορίες του παρόντος, του πολύ κοντινού. Το καλύτερο πράγμα είναι να απομακρυνθείς, να βγάζεις τον εαυτό σου από το πρόβλημα, να πας λίγο πιο μακριά, ώστε να τα δεις τα πράγματα σφαιρικά. Όσο αυτό είναι δυνατόν και με τις βεβαίως τις αδυναμίες του να χάσεις την ουσία του θέματος. Στη διάρκεια της παγκοσμιοποίησης, ναι, στη διάρκεια της πραγματικής παγκοσμιοποίησης, ξεκίνησε, όπως μας είπε και ο Ντίνος, ο Αθηκιώτης και ο Χαλκιάς, στην εποχή της πτώσης της αυτοκρατορίας των Τσινκ, όπου εκτοπίστηκε μια μεγάλη δύναμη. Από εκεί και πέρα υπήρχαν πολλές αλλαγές στην κορυφή των ηγεμονικών δυνάμεων, όπως λέμε, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και πράγμα το οποίο είχε σαν συνέπεια να υπάρχουν συνεχώς πόλεμοι. Κάθε φορά που άλλαζε η κορυφή, υπήρχαν πόλεμοι. Λοιπόν, να σταματήσουμε τώρα και να πάμε στο δεύτερο. Αλλά ξέρω ότι πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα τα ξέρουν καλύτερα από όλους, ίσως να υπάρχουν και ανάμεσά μας ειδικοί από το πανεπιστημιακό χώρο, όπου θα μπορούν να κάνουν και διορθώσεις σε αυτά που λέω. Πάμε λοιπόν να δούμε συντομία την πρώτη, αν θέλετε. Λοιπόν, εδώ θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόβλεψη για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και αυτό προέρχεται από το λεγόμενο Συμβούλιο Πληροφοριών. Εθνικό Συμβούλιο Πληροφοριών δεν είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας που ξέρουμε εμείς. Είναι μια μονάδα η οποία δουλεύει για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και προσπαθεί να προβάλλει στο μέλλον το τι θα συμβεί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, στην αριστερά εικόνα, βλέπουμε τις προβλέψεις για την εξέλιξη των κρατών με τέσσερις παράγοντες, παραμέτρους. Το πρώτο είναι το ΑΕΠ,
μάλλον όχι το ΑΕΠ, το κατακεφαλήν εισόδημα. Το δεύτερο είναι ο πληθυσμός. Το τρίτο είναι οι αμυντικές δαπάνες και το τέταρτο η τεχνολογία. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι πώς πέφτει μέχρι το 2050 η ισχύ των ΗΠΑ. Η Κίνα λοιπόν προηγείται, έπεται η Ινδία, στη συνέχεια οι ΗΠΑ, στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαμηλά, πιο χαμηλά η Ιαπωνία και από κάτω είναι η Ρωσία. Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες έχουν εμπλουτιστεί τα τελευταία χρόνια από αυτή την οργάνωση με άλλες δύο παραμέτρους. Εδώ βάζουν το θέμα της υγείας και το θέμα της διακυβέρνησης. Το θέμα της υγείας το ζήσαμε σήμερα, αυτή την εποχή, με το COVID. Είδαμε τι σημασία έχει για την ευταξία ενός συστήματος η ύπαρξη ενός ισχυρού συστήματος υγείας. Αυτό το είχαν προβλέψει και εκείνη την εποχή που γινόταν αυτή, πριν δύο χρόνια έχει γίνει αυτός ο πίνακας και το είχαν βάλει. Η διακυβέρνηση επίσης, το κατά πόσο είναι διαφανής και σωστή, παίζει επίσης μεγάλο ρόλο στο να κάνουν τις προβλέψεις τους. Κοιτάξτε τη διαφορά. Εδώ η Κίνα εξακολουθεί να είναι πρώτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται δεύτερες, η Ευρωπαϊκή Ένωση τρίτη και η Ινδία. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες μικρές διαφοροποίησεις οι οποίες κάνουν την πρόβλεψη. Τώρα δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να τα πιστέψει όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ας πάμε τώρα στο δεύτερο slide. Αντώνη. Λοιπόν, υπάρχει ένα, έτσι το ονομάζω εγώ τουλάχιστον, το τρίγωνο των Βερμούδων ή η μαύρη τρύπα. Τρία είναι τα θέματα τα οποία καθορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Το πρώτο είναι το δημογραφικό, το δεύτερο είναι η κλιματική αλλαγή και το τρίτο είναι η μετανάστευση. Σε αυτή την τρύπα είτε αναδύονται, είναι λίγο σχηματικό, είτε βυθίζονται δυνάμεις ηγεμονικές. Ας δούμε πρώτα το μέλλον. Δημογραφική κατάσταση στην ανθρωπότητα από το 10.000 π.Χ. Μέχρι το 2000. Τα τελευταία χρόνια, μην τα απολυλογώ, είναι φανερό ότι έχουμε μια εκρηκτική άνοδο αύξηση του πληθυσμού, εκθετική. Το δεύτερο είναι επίσης ένα μακροχρόνιο, μακροχρόνιος υπολογισμός από το ΟΗΕ, σύμφωνα με το οποίο στον μακρότερο μέλλον, μέχρι το 2010, υπάρχει η εκτίμηση ότι 10,9 δις θα κατοικούν αυτή τη γη. Είμαστε πολύ μακριά, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη κάρτα πάρει από τον ίδιο οργανισμό. Λοιπόν, πάμε πιο κοντά λίγο στο 2050 που είναι και πιο λογικό. Εδώ βλέπουμε ότι θα φτάσουμε γύρω στα 9 δις στην ανθρωπότητα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κατά τις μελέτες που έχουμε δει ότι εκείνη την εποχή η ανθρωπότητα έτσι όπως είναι σήμερα από άποψη τροφίμων δεν θα επαρκεί να θρέψει τον πληθυσμό παρά μόνο για 9 μήνες. Τους υπόλοιπους 3 μήνες δεν θα υπάρχει τρόφιμο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τώρα το γνωρίζει αυτά τα ζητήματα. Έχει κάνει ένα πλάνο για το θέμα της αναδιάρθρωσης της γεωργίας με βάση την artificial intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη. Συνεχίζω. Ας δούμε τώρα πώς είναι η κατάταξη των κρατών πιο κοντά μας, το 32 και όχι το 2050. Το 32 βλέπετε ότι θα είναι πρώτη η Κίνα, δεύτερη η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τρίτη η Ινδία, στη συνέχεια η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Βραζιλία και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν είναι η πιο κοντινή πρόβλεψη και ενδεχομένως και πιο σωστή. Να δούμε το θέμα της μετανάστευσης. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα της σχέσης της μετανάστευσης με την κλιματική αλλαγή που βεβαίως πολύ καλύτερα θα μας την πει την άλλη εβδομάδα ο Θοδωρής ο Γεωργακόπουλος. Παίρνουμε την περίπτωση της υποσαχάρης Αφρικής. Βλέπετε σε αυτό το χάρτη το 90%
της λίμνης. Φαντάζομαι ότι εδώ είναι η λίμνη. Έχει χαθεί και έχει μείνει μόνο αυτή. Γύρω χώρες της προσαχάριας Αφρικής, το Τσάντ, η Νιγηρία, ο Νίγερας, το Καμερούν και άλλα, όχι απλώς πολεμάνε μεταξύ τους για να μπορέσουν να φύγουν από αυτή την κατάσταση της πείνας, γιατί περί πείνας πρόκειται, αλλά και υπολογίζουν την επόμενη δεκαετία, η ειδική του ΟΗΕ, ότι πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι, δεκαετία ίσως και παραπάνω, θα μεταναστεύσουν από αυτή την περιοχή. Καταλαβαίνετε βέβαια τι σημαίνει αυτό. Χτες μόλις διάβασα ότι σε αυτή την πολύπαθη Αιθιοπία 2 εκατομμύρια άνθρωποι φύγαν τις τελευταίες μέρες ως πρόσφυγες προς άλλες κατευθύνσεις. Τελειώνουμε και με αυτό και πάμε να δούμε λίγο το θέμα της κλιματικής αλλαγής όπως τον παρουσιάζει η NASA. Θα δείτε ένα βιντεάκι σύντομο. Η κατάσταση είναι χειροτερεύει μέρα με την ημέρα. Τα είχε πει ο Κώστας ο Ανδρόπουλος. Μας είχε πει την κατάσταση που περιέγραψε το Σπίγκελ με βάση αυτή τη μελέτη της NASA. Και πραγματικά είναι καταστροφική η κατάσταση. Δηλαδή πάμε να επιταχυνθούν πολύ τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Πάμε λίγο πιο κάτω. Πάμε να δούμε αυτό. Ελπίζω να παίξει αυτό. Γιατί έχει ενδιαφέρον, να δείτε έναν πίνακα. Είδαμε προηγουμένως, γιατί τώρα όλη η ιστορία είναι να συζητήσουμε για τη σύνδεση του εμπορίου, δηλαδή της παγκοσμιοποίησης και τι συνέβη με τις χώρες της λεγόμενης Ασίας και τις ασιατικές χώρες και του Ειρηνικού, όπου 16 χώρες συμφώνησαν μαζί με την Κίνα να κάνει μια εμπορική συμφωνία η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα με την έννοια ότι έχει πολύ λιγότερες υποχρεώσεις από ό,τι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από άποψη προδιαγραφών και από αυτήν είχε φύγει προηγουμένως ο κύριος Τραμπ. Έφυγε από εκεί και μόλις έφυγε ο Τραμπ άρπαξε την ευκαιρία η Κίνα και μπήκε σε αυτή την ιστορία. Αυτός είναι. Ας τελειώσουμε με μερικά συμπεράσματα. Το εμπόριο και η παραγωγή είναι απαραίτητα για την επιβίωση ενός κράτους. Όμως, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς κανόνες για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Οι αυστηρές προδιαγραφές εμπορίου που έχει, η θεσπίση ασφάλειας εργασιακών σχέσεων κλπ.
ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει την πολιτική της για να μπορέσει να είναι στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνει η μεγαλύτερη εσωτερική αγορά σε ό,τι αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων, αγαθών και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα βαθύσει τον δρόμο προς την Ομοσπονδία. Και όλα αυτά, για να θυμηθώ και την φίλη μου τη Ζορζέτα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καταρρεύσει από κάποιο μέγα γεγονός. Ένα μέγα γεγονός μπορεί να είναι μια χειρότερη πανδημία από αυτή που είχαμε, μπορεί να είναι ένας πυρηνικός πόλεμος ή η έκρηξη ενός ηφαιστείου. Όπως με έλεγε η Ζορζέτα, λοιπόν, η φίλη μου, ότι είμαι απεσιόδοξος, όντως είμαι απεσιόδοξος, ή μάλλον της έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, στην καριέρα μου την τωρινή, όπου ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, αλλά και παλιότερα, ιδίως στην τωρινή, βλέπω ότι είχα προβλέψει αρκετά πράγματα στην συγγραφή. Και πιστεύω αυτό έχει να κάνει με την προσέγγιση μου ως προς την παγκοσμιοποίηση. Η Ζορζέτα μου απάντησε, όχι, δεν είναι αυτό, Αντώνη. Το θέμα είναι ότι είσαι απεσιόδοξος και απεσιόδοξοι συνήθως πέφτουν μέσα. Και δίνω το λόγο στον Αντώνη τον Παπακώστα για να μας δείξει τις slides, τη δουλειά που έχει κάνει σε σχέση με τις... Ναι, θα είμαστε από το ίδιο. Ευχαριστώ από όλους σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστούμε πολύ.